Σαφέστατο και αυστηρό προειδοποιητικό μήνυμα έστειλε σήμερα με δηλώσεις το ονομάστη Τρικάλων κύριος Ηλίας Βλαχογιάννης σε όσους σκέφτονται την απομάκρυνση των δύο τμήματων ΤΕΗ από τα Τρίκαλα. Όπως σχολίασε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτραπεί κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, συζητείται μόνο η αύξηση των ΤΕΗ στα Τρίκαλα. Θεωρώ αδιανόητο να ληφθούν αποφάσεις ένα θερμό καταρχάς και μία προσπάθεια που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια επί δικής μας θητείας σε συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο και τους άλλους φορείς να έχει τέτοιο άδοξο τέλος. Δεν θα το επιτρέψουμε και θα ήταν και άδικο για την περιοχή. Προφανώς αυτοί που θα εισηγηθούν μια τέτοια πράξη θα πρέπει να το σκεφτούν δύο φορές γιατί θα βρουν τους Τρικαλινούς απέναντι. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δηλώση του επικεφαλής της Νομαρχιακής Αντιπολίτευσης κ. Ευάγγελου Αγγελάκη, ο οποίος τόνισε ότι είναι απαράδεκτο να τίθεται ως θέμα η απομάκρυνση των δύο ΤΕΗ, γι' αυτό απαιτείται η ομοψυχία όλων των τοπικών φορέων ώστε να αποτραπεί μια δυσάρεστη εξέλιξη. Είναι απαράδεκτο να συζητάμε σήμερα ότι η έλλειψη χρημάτων για δύο υπαλλήλους γραμματιακής υποστήριξης κινδυνεύει να διώξει τα δύο ΤΕΗ από την πόλη μας. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο να αντιδράσουμε έντονα, να διαμαρτυρηθούμε προς τους φορείς και προς το Υπουργείο Παιδείας, ούτως ώστε να βρεθούν τα χρήματα για να υπάρχει γραμματική υποστήριξη στα ΤΕΗ.